Κωνσταντίνος Μακρύς θα μας δώσει λίγο τις τελευταίες εξελίξεις. Βλέπετε και τον Παντελή Βαλασόπουλο στο Βερολίνο. Πριν από λίγο, πριν από 4 λεπτά, έγινε γνωστό το πρώτο exit poll για τις κρίσιμες εκλογές σήμερα στο κρατήδιο του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο. Δηλαδή για να δούμε αν έχει κεφάλι ακροδεξιά το ΑΕΦΤΕ σε ένα κάστρο που θεωρείται παραδοσιακά ότι δεν ανήκει προφανώς στην ακροδεξιά. Πάμε πρώτα στον Κωνσταντίνο Μακρύ και να ξεκινήσουμε με τις εικόνες που πήραμε πριν από λίγο. Κωνσταντίνη, από την κηδεία του υπαρχηγού της Χεσμπολά που βρήκε το θάνατο στο βομβαρδισμό από τα Ισραηλινά F-35 μαζί με άλλους 15 διοικητές της οργάνωσης στη Βηρυτό. Και μια κηδεία, Νίκο, που έγινε στην Βηρυτό με δρακόντια μέτρα και στρατιωτικές τιμές για τον Ιμπραήμ Ακίλ, όπως είπες πολύ σωστά, τον υπαρχηγό, τον νούμερο 2 της Χεσμπολά, το οποίο το ισορρός μεταφέρθηκε σε δρόμους της Βηρυτού με χιλιάδες κόσμου να παρακολουθούν τις τελετές. Και ανακούγονται επίσης και να αντιχούν στίχοι από το Κοράνι. Όμως εκτός από τους στίχους που αντιχούσαν από το Κοράνι, αντιχούσε και η ομιλία του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Χεσμπολά, του Ναΐμ Κασέμ, ο οποίος χαρακτήρισε τη μάχη με το Ισραήλ μάχη χωρίς τέλος και μάλιστα σχολίασε τον στόχο του Ισραήλ ότι αυτό που δηλώνουν οι Ισραηλινές αρχές και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τον τελευταίο καιρό, ότι ο στόχος του Ισραήλ είναι να γυρίσει τους κατοίκους του Βορρά στα σπίτια τους με ασφάλεια, εκεί πέρα που, δηλαδή, που έχει γίνει πεδίο μαχών με τη Χεσμπολά. Πλέον η Χεσμπολά δηλώνει ότι ο δικός μας στόχος είναι αυτό να μην συμβεί ποτέ. Και παράλληλα με αυτό είχαμε και αντίδραση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι ο Τζον Κίρμπι, ο σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου, δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο του ABC και μάλιστα έστειλε μήνυμα στους Αμερικανούς, στους Ισραηλινούς, με συγχωρείτε. Δεν πιστεύουμε ότι η στρατηγική κλιμάκωση της σύραξης του Ισραήλ με την Χεσμπολά είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ. Και πάμε να δούμε και εικόνες που πήραμε πριν από λίγο, Κωνσταντίνε. Δεν σ' άκουσα, Νίκο, με συγχωρείς. Να δούμε εικόνες που πήραμε πριν από λίγο από το Ιράν. Βεβαίως, και να δούμε και τις εικόνες που έχει δώσει η Χεσμπολά στην δημοσιότητα από τους πυράβλους που εξαπέλυσε στο Ισραήλ τις τελευταίες ώρες. Ναι. Πρόκειται για τους πυράβλους ΦΑΝΤ ή ΦΑΝΤΙ το όνομά τους, οι οποίοι μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών έχουν μήκος 6 μέτρα και εμβέλεια έως και 100 χιλιόμετρα, Νίκο. Αυτή είναι η Ιρανική πυράβλη. Βεβαίως, είναι σε συνεργασία πάντα με την Ισλαμική Αντίσταση του Ιράν.